άλλη πολύ χρήσιμη πληροφορία. Για πάμε να δούμε. Για να τον ακούσουμε τον κύριο Γονίδη. Στα γενέθλια του κυρίου Πάνου Καμένου ήσασταν καλεσμένος και τραγουδήσατε εσείς στην οικία του. Έξω με τον Πάνο είμαστε φίλοι εδώ και χρόνια. Δεν μας συνδέει μια φιλία. Δεν είναι, δεν είναι συνηθίζω να πηγαίνω σε πολιτικούς σε σπίτια. Ήταν... Απλά ναι, λόγω είναι φίλος μου και με κάλεσε και πήγα. Τον εκτιμώ για την ειλικρινιά του. Είναι έντιμος άνθρωπος και το γνωρίζω χρόνια πριν καν μπει στην πολιτική. Το γνωρίζω και τον έχω ξεχωρίσει από τους ανθρώπους που είναι ειλικρινοί και τον δει. Ήταν ένας φίλος με καλή σαν γενεθλιά του, δεν μπορώ να το αρνηθώ. Ήταν ένα πάρτι όμως που έδωσαν το παρόν και πολλοί υπουργοί. Το διασκεδάσατε μέχρι το πρωί. Τραγουδήσατε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες σας. Όχι, δεν έγινε έτσι. Ήταν αρκετοί πολιτικοί. Απλά εγώ υπήρχε μια ορχήστρα εκεί του στρατού και είπα τρία τραγούδια, όχι δικά μου. Τρία τραγούδια λαϊκά παλιά. Α, μάλιστα. Και βέβαια συμμετείχε και ο υπουργός, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, εγώ κάθισα. Δεν κάθομαι πολύ πάντα. Κάθισα μια ωρίτσα και έφυγα. Μια ωρίτσα καθίσατε και πήγατε μετά τα μεσάνυχτα? Όχι, έφυγα. Νομίζω μια ήταν το πολύ. Κύριε Γονίδη, πώς ήταν καλεσμένοι σε αυτό το πάρτι? Υπήρχαν αρκετοί. Άλλους γνώριζα, άλλους δεν γνώριζα. Βασικά σου είπα και πάλι, με τον Πάνο μας συνδέει μια φιλία ετών. Δεν συνηθίζω να πηγαίνω σε πολιτικούς. Φυσικά και, και καλά κάνατε. Αφού σε συνδέει αυτό. Απλά και μόνο αυτός ήταν ο λόγος. Τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο και μας συνδέει και η αγάπη για τη θάλασσα. Κύριε Γονίδη, στο πάρτι αυτό παρευρέθηκε και έδωσε το παρόν και ο κύριος Πολάκης, γιατί είδαμε μια φωτογραφία που δημοσιοποιήθηκε. Ήταν και ο κύριος Πολάκης, ναι. Συμμετείχε στα τραγούδια αυτά, γιατί φαντάζομαι οι επιτυχίες σας είναι γνωστές σε όλους. Δεν τραγούδισα δικά μου τραγούδια, σας είπα. Θυμάστε τους τίτλους των τραγουδιών, έτσι που είπατε μερικά? Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Μάλιστα. Μου κάνετε κάποιες ερωτήσεις που δεν μπορώ να θυμηθώ. Πού να θυμηθώ.